Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ήθελε την τελευταία εβδομάδα, γιατί είναι η εβδομάδα προς την τελική ευθεία. Είναι οι μέρες που όλοι έχουν πατήσει γκάζι μπροστά στην κάλπη. Είχε και τρεις μέρες που μεσολάβησε το Εθνικό Πέμπτη. Όμως φαινόταν να συζητιέται το Σαββάτο ή την Κυριακή. Οι περισσότεροι συγκλίνανε στην Κυριακή. Όμως αυτός που αντιδρούσε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, καλά το και το πιθανότερο είναι ότι έχει ματαιωθεί πια. Ναι. Τέτοια τραγικά περιστατικά, το μεγαλύτερο αυτό με τόσα θύματα στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Έχει αιτίες. Είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν. Τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων ουσιαστικά ποδοπατιούνται μέσα στον υγρό τάφο της Μεσογείου. Αυτό βιώνουμε και το αποδεικνύουν όλα τα νούμερα. Το τι έγινε και αν θα μπορούσαν να σωθούν βεβαίως είναι υπό έρευνα, αλλά κυρίως τέτοιες καταστάσεις έχουν αιτίες. Είναι η ιμπεριαλιστική πόλεμη, είναι η κατοχή και η εκμετάλλευση χωρών και λαών που αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπων να μεταναστεύουν για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό το τρομερό ναυάγιο που ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό των νεκρών. Και ίσως δεν το μάθουμε και ποτέ, έτσι. Μπορεί και να το μάθουμε, αλλά δεν θα μάθουμε ίσως τον ακριβή αριθμό αυτό, των νεκρών. Ίσως δεν το μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό. Αλλά το κυριότερο... Ούτε συλλαμπητούς να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Ναι, το κυριότερο δεν θα πρέπει να συμβιβαστούμε με μια τέτοια βαρβαρότητα. Σήμερα στο Σύνταγμα, αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, γίνανε κινητοποιήσεις. Ναι. Οι διοργανωτές ήταν τα συνδικάτα, δεν ήταν το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ συμμετείχε. Εντάξει. Το λέω γιατί... Βοηθήσατε. Ναι, βεβαίως βοηθάμε. πάντα στους αγώνες είμαστε μπροστά. Πάντα στους αγώνες. Και ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Ναι. Κυριάρχησαν συνθήματα και δονούσαν όλο το Σύνταγμα το έγκλημα διαρκείας με χιλιάδες νεκρούς. Απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα που δολοφονεί. Ή έκαναν τη Μεσόγειο υγρό νεκροταφείο. Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ σε αυτό το σφαγείο. Το λέω γιατί πραγματικά υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, όταν το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το υπέγραφε το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί τώρα να κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Πόθη την επανοπροώθηση και την καταστολή. Μες. Και το λέω γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένα έχει προτείνει. Μπορείτε. Και ολοκληρώνω με αυτό. Έχουμε προτείνει. Είστε υπέρ των ανοιχτών συνόρων, δηλαδή. Θα σας πω. Πέστε μας και είναι μαζί, η πρότασή μας. Εμείς τι λέμε, όταν στην Τουρκία υπάρχουν 4.000 πρόσφυγες και μετανάστες. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια, συγγνώμη, σωστό. 4 εκατομμύρια. Ναι, έτσι, έτσι είναι. Τι λέμε, να υπάρξουν εκεί κλιμάκια των Ηνωμένων Εθνών, της αρμοστίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί να δίνουν άσυλο και να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις. Αποφεύγεις αυτόματα να έχεις θύματα μέσα στη Μεσόγειο μέσα και κυρίως να τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές μέσα από διαδρομές, μέσα από διαδρομές επικίνδυνες για τη ζωή τους. Γιατί με ρωτήσατε αν είμαστε υπέρ των φρακτών ή όχι. Όχι, κοιτάξτε, υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Ακούστε να σας πω κάτι. Οι φράκτες δεν εμποδίζουν τη μετανάστευση. Γιατί ο άλλος όταν αγωνιά το πώς θα ζήσει και θέλει να ζήσει καλύτερα, θα βρει και τον πιο επικίνδυνο δρόμο. Οι φράκτες τι βοηθάνε. Βοηθάνε να ρισκάρουν σε πολύ πιο επικίνδυνες συνθήκες τη ζωή τους και να ακριβοπληρώνουν ακόμα πιο πολύ τους διακινητές. Και αυτό, αν θέλετε, το έδειξε και το φράγμα που φτιάξανε, το φράχτη που φτιάξανε στο Μεξικό. Υπάρχει μια λοιπόν, εμπειρία μια τελεία, που δίνει τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω. Άλλωστε θα την κουβεντιάσουμε πολύ καιρό, νομίζω. Ψηφίσανε
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Μέρας για τα θύματα της κλιματικής κρίσης από πλημμύρες και καταστροφές. Εκεί λοιπόν συμπεριέλαβαν και τα θύματα από εκτοπισμό ανθρώπων, δηλαδή μετανάστες και πρόσφυγες. Τι πάνε να συγκαλύψουν μέσα από αυτή τη διαδικασία? Την αντιμεταναστευτική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Και το λέω γιατί μπορεί η κυρία Ζαχαράκη να αναφέρεται σε θύματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όμως υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Από το 2014 μέχρι σήμερα, δηλαδή μιλάμε για την τελευταία δεκαετία, είχαμε στη Μεσόγειο 20.000 πνιγμούς, ναυάγια. Αυτό ανέφερα και εγώ. Δηλαδή, Δηλαδή κυνηγητό. Δεν ήταν από μόνοι τους και εκμετάλλευση από τους διακινητές. Γιατί κυριαρχεί ακόμα περισσότερο και σε αυτό το σύμφωνο που συζητιέται ένα άθλιο παζάρι ανάμεσα στις κυβερνήσεις των χωρών αποδοχής και των χωρών προορισμού. Τι κυριαρχεί λοιπόν? Η απόθεση και η επανοπρόθεση. Δηλαδή πολιτική καταστολής και εγκλωβισμού που κοστίζει τελικά σε ανθρώπινες ζωές και οδηγεί σε νέες τραγωδίες. Δηλαδή θα τα έχουμε και στο μέλλον σε βάρος των ξεριζωμένων. Άρα μέσα από αυτές τις διαδικασίες ενταφιάζεται ακόμα και η συνθήκη της Γενέβης και το ανεφέρετο δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο προκειμένου να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Γιατί δεν είναι όλοι τελικά... Δεν όλοι αιτούνται σε άσυλο. Βεβαίως, αλλά υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που γίνανε σε άλλες εποχές και σήμερα ποδοπατιούνται ακόμα και η προστασία των προσφύγων. Όχι μόνο των μεταναστών. Άρα το κύριο είναι η προστασία των προσφύγων και των μεταναστών και των δικαιωμάτων που έχουν. Αυτό λοιπόν καταπατιέται για το όφελος και για το κέρδος. Γι' αυτό αν θέλετε ανοιγοκλίνουν και οι κάνουλες ανάλογα με τα συμφέροντα που έχουν. Όταν έχει ανάγκη εργατικά χέρια η Γερμανία, ανοιγοκλίνει την κάνουλα και εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αρκεί να ικανοποιήσει την εκμετάλλευση και τα κέρδη. Και να επιστρέψουμε της... να πάμε να δούμε όσο προλάβουμε. Θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση της κυρίας Λαγκάρντ για αύξηση των επιτοκίων 0,25. Κατά 0,25%. Και έρχεται και δεύτερη. Και βέβαια και μία δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά για το φθινόπωρο. Την ανακοίνωσε δηλαδή προκαταβολικά. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι κάποιος που έχει πάρει στεγαστικό δάνειο με 1 ή 1,5% έχει πάει 4%. Τρισήμιση θα πάει τώρα για ορισμένες περιπτώσεις. Ξεχνάτε ότι έχει παγώσει η μονία μαζί με τις τράπεζες. Ναι, και θα ξεπαγώσει, αλλά οι μισθοί έχουν να αυξηθούν 12 χρόνια. Να δείτε κυρία Μαλάβη, θέλω να πω αφήστε τα αυτά. Όσοι πήραν ελβετικό νόμισμα τη δεκαετία του 2000. Με το νέο πρόγραμμα σταθερότητας αυξήσεις δεν πρόκειται να δουν. Μην κοροϊδεύουμε. Άρα λοιπόν αυτό που κρούει τον κίνδυνο και το λέει καθαρά και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας είναι ότι τα κόκκινα δάνεια θα αυξηθούν. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι ορισμένες τράπεζες, επειδή ξέρουν, έχουν τον καθρέφτη το μισθολογικό και το περιουσιακό των δανειοληπτών, ορισμένα δάνεια χωρίς να έχουν κοκκινήσει ήδη τα πουλάνε, γιατί εκτιμάνε ότι θα κοκκινήσουν. Δεν υπήρχε διαχωρισμός κόκκινο ή πράσινο. Τα πάντα έπαιρναν και κόκκινα και πράσινα. Μάλιστα έτσι ακριβώς, γιατί δεν θέλουν στον έλεγχο των τραπεζών να είναι με αυξημένο αριθμό κόκκινων δανείων. Δεύτερον, το Ταμείο Ανάκαμψης για την επόμενη εκταμείευση έχει προαπαιτούμενα και μέσα στα προαπαιτούμενα είναι να γίνουν οι πληστηριασμοί αυτοί 700.000. Βεβαίως δεν είναι όλοι πρώτης κατοικίας, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Άρα η νέα κυβέρνηση, όταν λέμε ότι θα είναι αντιλαϊκή, τέτοια μέτρα θα υλοποιεί.
Δηλαδή θα γίνουν πληστηριασμοί προκειμένου να πάρει την εκταμείευση για να μπουκώσουν με χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τρίτον, ο Άριος Πάγος όταν έβγαλε αυτή την απόφαση για να έχουν το δικαίωμα τα κοράκια να πηγαίνουν να υλοποιούν τις αποφάσεις, βασίστηκε σε όλο το νομικό πλαίσιο, από το νόμο του Κατσέλη. Σε εξπρές, μέσα σε 15 μέρες. Μέσα σε 15 μέρες. Βασίστηκε σε όλο το νομικό πλαίσιο, από το νόμο Κατσέλη μέχρι τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Άρα έχουν λυμένα τα χέρια τους. Και το λέω γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή επανειλημμένα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτές που δεν παίρνουν κάτι στην ψηφοφορία όμως, έτσι. Ναι, από αυτές, ναι, τις πετάνε στο καλάθι ναι, των αχρήστων. Και βεβαίως ούτε και τα άλλα κόμματα τη στήριξαν της αντιπολίτευσης. Μόνο αυτό το τις τελευταίες μέρες δυνάμεις και του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και γειτόνων και άλλων φορέων απέτρεψαν την υλοποίηση. 10 την υλοποίηση στο να πετάξουν κόσμο. Αυτό το παρακολουθείτε όμως. Ας πούμε μια μέρα που πάνε εκεί να μπουν μέσα πάνω το σπίτι, είστε εκεί και δεν το επιτρέπετε. Βεβαίως. Μετά από μια εβδομάδα αν πάνε στο ίδιο σπίτι. Έχει συμβεί σε έναν συνταξιούχο 81 ετών. Πήγαν τρεις φορές. Τις δύο το αποτρέψαμε. Την Τρίτη πήγανε νύχτα μαζί με την αστυνομία σαν τους ληστές. Και βέβαια, όμως ξαναεπιμείναμε και πήγε ο άνθρωπος πάλι στο σπίτι του. Και δεν είχε δάνειστη. Ήταν εγγυητής. Εγγυητής στο δάνειο του παιδιού του. Και εμείς ρωτάμε, ποιος γονείς δεν πάει εγγυητής στο παιδί του για να το στηρίξει. Και όταν το παιδί του είναι 50 χρονών και έχει απολυθεί, ποιος τον παίρνει σε δουλειά. Δηλαδή, αυτά δεν έχουν μέτρα προστασίας. Και το λέω γιατί πολιτική στεγαστική πολιτική δεν υπάρχει. Υπήρχε οργανισμός εργατικής κατοικίας και διαλύθηκε. Και μάλιστα είχαν δώσει συνδρομές και οι εργαζόμενοι. Και αυτά τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί. Τελειώνω λοιπόν ότι και αυτό να είναι ένα κριτήριο στις εκλογές στις 25 του Ιούνιου. Κοντά. Να ενισχυθεί η μαχητική αγωνιστική αντιπολίτευση του ΚΚΕ. Όχι μόνο, αλλά και να διεκδικεί στεγαστική πολιτική, λοιπόν, ειδικά για τα νέα ζευγάρια.